Κύριε Υπουργέ, δεν υπήρξε καμία συγκεκριμένη δέσμευση. 15 μέρες μετά, από τότε που έχουν ξεκινήσει τα μπλόκα, θα είπατε και πάλι. Και θα χωρίς συγκεκριμένα πράγματα, χωρίς ημερομηνία, χωρίς χρονοδιάγραμμα. Και εδώ τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα. Ανεξάρτητα ποια είναι η αιτία της ακρίβειας και των αυξήσεων, αν είναι εξωγενής ή ενδογενής, δεν θα το συζητήσουμε εδώ τώρα. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει επιδεινώσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιοπαλαιστές αγρότες και τα οποία δεν είναι σημερινά, είναι παλιά. Εξαιτίας των κυβερνητικών πολιτικών, εξαιτίας της κοινής αγροτικής πολιτικής, εξαιτίας της καπιταλιστικής αγοράς που τσακίζει τα εισοδήματά τους. Άρα λοιπόν, το ξέρετε πολύ καλά, από τις 400.000 αγρότες δεν μπορούν να πληρώσουν τα 121 ευρώ που είναι η κατώτερη κλίμακα για να έχουν ασφάλεια για τη σύνταξη και η υγειονομική περίθαλψη στις 500.000. Τι συζητάμε τώρα? Συζητάμε με ορισμένα ψίχουλα που δρώτε, χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το πόσο θα μειωθεί το κόστος, αν θα συμπεριλαμβάνει όλους τους αγρότες ή θα έχει κόφτες όπως είναι με το πετρέλαιο. Οι εφοπλιστές παίρνουν αφορολόγητο πετρέλαιο, οι αγρότες που καλλιεργούν τη γη δεν μπορούν να πάρουνε. Από πού και σπου. Επειδή καταργήθηκε με το τρίτο μνημόνιο που το ψηφίσατε μαζί Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και Κίνημα Αλλαγής. Γιατί δεν μπορεί να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια που θα μείωνε το κόστος παραγωγής αυτόματα των αγροτών? Εδώ δεν λέτε τίποτα για τον ΕΛΓΑ. Τι αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ με τους κόφτες που έχει? Μπορεί να αποζημιώσει το σύνολο των καταστροφών? Όχι. Στην καλύτερη περίπτωση το 70%. Στη χειρότερη, πολύ μικρότερο ποσοστό αναπλήρωσης. Και μετά από 12 μήνες τουλάχιστον. Και δεν λέτε ότι θα αλλάξετε τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Ξέρετε ότι μια σειρά ζητήματα δεν τα αποζημιώνει. Την ακαρπία στην ελιά, που είναι χαρακτηριστικό φαινόμενο σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας, δεν την αποζημιώνει. Τι θα κάνουν αυτοί οι ελαιοπαραγωγοί? Πώς θα μπορέσουν να ξανακαλλιεργήσουν? Αλλά και ζητήματα που αφορούν τις κατώτερες τιμές. Δηλαδή δεν το επιτρέπει η αγορά να καθορίσει κατώτερες τιμές στα αγροτικά προϊόντα? Και τότε σε μια σειρά κατηγορίες πώς τις καθορίζετε τις κατώτερες? Πώς καθορίζετε για παράδειγμα το κατώτερο κέρδος που θα πρέπει να έχουν οι όμιλοι που διαχειρίζονται τους οδικούς άξονες και τους αποζημιώνει μάλιστα και το κράτος αν δεν βγάλουν αυτό το κέρδος, σε αιτήσια βάση? Και για τους αγρότες δεν μπορείτε να δεσμευτείτε σε τέτοιες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να έχουν ένα εισόδημα για να μπορούν να ζήσουν και να ξανακαλλιεργήσουν? Και πόσο είναι το κόστος όλων αυτών των μέτρων, όπως θα υπολογίζουν οι ίδιοι οι αγρότες οι οποίοι έχουν βγει στα μπλοκ από τις επιτροπές αγώνα των μπλοκ για να ξαναμπούν στα χωράφια? Το ένα δις είναι, κύριε Υπουργέ, το κόστος αυτών των ετοιμάτων τα οποία θέτουν. Και είναι τόσο δύσκολο να βρεθεί αυτό το ένα δις? Θα πέσει έξω η δημοσιονομική εικόνα της χώρας? Όταν λέτε ότι θα έρθουν 72 δις, για ποιους τα επόμενα χρόνια? Για το μεγάλο κεφάλαιο, για τους επιχειρηματικούς ομίλους που παίρνουν για ένα κομμάτι ψωμί τη σοδιά? Και είχαμε αύξηση των εξαγωγών τροφίμων το 2021 από τις βιομηχανίες τροφίμων. Ούτε ένα ραφάλ δεν κοστίζει τόσο, κύριε Υπουργέ. Άρα λοιπόν υπάρχουν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, εάν το θέλετε, αν έχετε ως προτεραιότητα. Αλλά από ό,τι φαίνεται και από την απάντησή σας, τέτοια προτεραιότητα δεν έχετε. Και εμείς το λέμε καθαρά, οι αγώνες αυτοί είναι δίκαιοι και πρέπει να στηριχτούν. Και πρέπει και η κυβέρνηση να δώσει λύση στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Αλλιώς δεν θα μπορέσει να υπάρξει αγροτική παραγωγή το επόμενο χρονικό διάστημα. Και σε αυτό έχετε τεράστιες ευθύνες.